φτιάχνουμε εντυπωσιακά κεραστικά με λευκή σοκολάτα στο θέμα μας. Βάζουμε στον κάτω τα μπισκότα. Ρολεύουμε 10 δευτερόλεπτα, ταχύτητα 5,5. Μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Βάζουμε στον κάτω τα φιστίκια υγιής και ρολεύουμε 5 δευτερόλεπτα, ταχύτητα 5. Τα βάζουμε στον μπολ με τα μπισκότα. Προσθέτουμε την αποξηραμένη καραμέλα και τη βανίλια. Ξεπλένουμε και στενώνουμε τον κάτω. Βάζουμε στον κάτω τη λευκή σοκολάτα. Αλέθουμε 10 δευτερόλεπτα, ταχύτητα 6. Προσθέτουμε το ζαχαρούχο γάλα και λιώνουμε 3 λεπτά, 50 βαθμούς, ταχύτητα 3. Προσθέτουμε το βούτυρο και λιώνουμε 30 δευτερόλεπτα, 50 βαθμούς, ταχύτητα 4. Από το άνοιγμα της μεζούρας προσθέτουμε το κονιάκ και χτυπάμε άλλα 10 δευτερόλεπτα. Περιχύνουμε στον μπολ με τα μπισκότα και ανακατεύουμε καλά. Μεταφέρουμε σε ένα ταψί γυάλινο σκεύος μεγέθους 22 επί 33 εκατοστά περίπου. Μεταφέρουμε στο ψυγείο. Τώρα θα λιώσω τη σοκολάτα για την επικάλυψη. Θα κάνω μια διαδικασία που λέγεται τέμπρι. Αυτό κάνει τη σοκολάτα να λιώνει σε πιο ψηλή θερμοκρασία. Έτσι δεν λιώνει στα χέρια μας όταν πιάνουμε το κεραστικό. Επίσης, κάνουμε τη σοκολάτα να έχει μια λάμψη. Βάζουμε 150 γραμμάρια από τη σοκολάτα στον κάτω. Προσθέτουμε το λάδι καρύδες. Λιώνουμε 4 λεπτά, 50 βαθμούς, ταχύτητα 2. Προσθέτουμε την υπόλοιπη σοκολάτα και ανακατεύουμε 1 λεπτό, ταχύτητα 2, χωρίς θερμοκρασία. Αν προσέξετε στη θερμοκρασία, η θερμοκρασία της σοκολάτας έπεσε από 50 στους 40 βαθμούς. Τώρα θα βάλω το θερμομίξ στους 37 βαθμούς για να διατηρήσω τη σοκολάτα μου ρευστή. Μπορώ να τα φάω όλα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια χαρά!